Σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου, τον πρόεδρο της κοινότητας του Άβαντα, για να συνομιλήσουμε σε σχέση με το κοινό ψήφισμα των τριών τοπικών κοινοτήτων του Άβαντα, της Εσίμης και της Κύρκης, για την αντίθεσή τους απέναντι στη δημιουργία του πεδίου βολής στην περιοχή Μαυρόπετρα, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα θέμα το οποίο ασφαλώς δεν είναι καινούριο και δεν σας απασχολεί για πρώτη φορά, ωστόσο τώρα επανέρχεται και να μας πείτε λίγο δύο λόγια για το γεγονός πως επανέρχεται, πώς σας βρίσκει αυτή τη φορά. Μάλιστα. Αυτή τη φορά λοιπόν υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, στη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος. Και εκεί καταδίθεται μία πρόταση από την αντιπολίτευση που τελικά υπερψηφίστηκε κιόλας και μία από τις πολλές προτάσεις περιλαμβάνει τη μεταφορά του πεδίου βολής στη θέση Μαυρόπετρα στην Εσίμη ως πρόταση. Αμέσως λοιπόν εμείς οι πρόεδροι των τριών κοινοτήτων του Άβαντα, της Κύρκης και της Εσίμης συντάξαμε ένα κείμενο στο οποίο ερχόμαστε να υπενθυμίσουμε αρχικά, έτσι ξεκινάει το έγγραφό μας, να υπενθυμίσουμε λοιπόν αρχικά τις ομόφωνες αποφάσεις που πάρθηκαν το 2008 και το 2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα κατά της δημιουργίας νέου πεδίου ασκήσεων βολής βαρέων όπλων στην περιοχή Μαυρόπετρα, ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου επίσης το 2009 κατά της εγκατάστασης του πεδίου βολής στην περιοχή Άβαντα Αλεξανδρούπολη στη θέση Μαυρόπετρα, μία σειρά από αρνητικές αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και μιλάμε για το τοπικό συμβούλιο Κύρκης, το τοπικό συμβούλιο Άβαντα. Μιλάμε για μία συλλογή υπογραφών 600 που συλλέχθηκαν εκείνη την εποχή. Και βέβαια ερχόμαστε στο σήμερα και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι εμένουμε ακριβώς σε όλους τους λόγους τους οποίους προτάθηκαν τότε ομόφωνα και πάλι επαναλαμβάνω, λόγους που είχαν να κάνουν με την εγκύτητα στους τρεις οικισμούς του πεδίου βολής και πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για 24.500 στρέμματα. Μιλάμε στις επιδράσεις των βολών στα λιθόκτιστα παλιά κτίρια, τη ρύτανση του εδάφους, των φυσικών πηγών του νερού. Πρέπει να σας πω ότι πολύ κοντά στα όρια του πεδίου βολής βρίσκεται μια πηγή η οποία ακόμη και σήμερα έρχεται και υδρεύει τον οικισμό του Άβαντα. Και επίσης υπάρχουν πηγές οι οποίες εξυπηρετούν την Κύρκη. Και μεταξύ άλλων έχετε αναφέρει ότι η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο Natura. Πολύ σωστά. Η περιοχή εξ ολοκλήρου των 24.500 στρεμάτων βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην περιοχή Natura. Θα πρέπει να σας πω ότι εκτός αυτού τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες και με τη συμβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τη συμβολή του Δασαρχείου, έχει συνδράμει το ΒΒΕΦ, μας έχει δείξει δηλαδή τις περιοχές όπου φωλιάζουν άγρια αρπακτικά, σπάνια άγρια αρπακτικά. Θυμάμαι, πρέπει να ήταν την προηγούμενη άνοιξη, είχε επισκεφτεί ο φορέας διαχείρισης μέσω ενός προγράμματος παρατήρησης πουλιών με δύο ανθρώπους από τη Ρουμανία, που παρατηρήσαμε μαζί τις φωλιές των αρπακτικών σε αυτές τις περιοχές. Και με άλλους φορείς λοιπόν μπήκαμε σε μια διαδικασία ανάπτυξης πεζοπορικών διαδρομών και αναρχητικών πεδίων. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας με φορέα υλοποίηση στο φορέα διαχείρισης Δέλτα Εύρου, που τρέχει ένα πρόγραμμα των 100.000 ευρώ για αυτή την περιοχή που μιλάμε, για τη δημιουργία μονοπατιών, για έργα ερμηνείας, μιλάμε για πινακίδες σήμανσης, μιλάμε για εφαρμογές διαδικτυακές που θα βοηθούν τους επισκέπτες και γενικώς εξαπλώνεται ένα δίκτυο και στις διοικητικές, στα διοικητικά όρια των τριών κοινοτήτων, και στην Κύρκη και στον Άβαντα και στην Εσίμη. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, σύν τους λόγους τους οποίους οι λόγοι που είχαν προταθεί και τότε, το 2008 και 2009, είναι κάτι που καθιστά αυτήν τη μεταφορά απαγορευτική και εξωπραγματική για μας. Τώρα, να σας ρωτήσω, το συγκεκριμένο θέμα έχει επανέλθει. Υπήρξε έτσι συζήτηση πολύ μεγάλη κατά τις περιόδους 2008-2009. Επανέρχεται τώρα.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, κύριε Χατζηγεωργίου, για να αποτραπεί κάτι τέτοιο? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Έχει ο Δήμος γενικότερα ως όργανο την δύναμη να αποτρέψει κάτι τέτοιο? Αν αποτραπεί τώρα, θα επανέλθει μετά το πέρας έτσι αρκετών χρόνων και πάλι? Πώς το βλέπετε? Εγώ πιστεύω πως αυτή τη φορά, με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της εγκατάστασης του πεδίου βολής, πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα απομακρυνθεί για πάρα πολλά χρόνια ως ενδεχόμενο. Αρκεί να σας πω ότι το 2008 και 2009 ήταν αίτημα του στρατού να γίνει αυτό το πεδίο βολής σε αυτήν τη θέση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από πού προκύπτει, ναι, αυτό? Ορίστε, δεν σας άκουσα. Από πού προκύπτει τώρα? Προκύπτει από ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνεται μέσα στο γενικό πολυοδομικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τους χάρτες, επειδή υπήρχε το αίτημα του στρατού, τουλάχιστον αυτό μας εξηγήσαν από την τεχνική υπηρεσία, από το τμήμα πολυοδομίας, επειδή υπήρχε ως αίτημα, παλαιό αίτημα του στρατού, για τη δημιουργία πεδίου βολής, μπήκε στο γενικό πολυοδομικό σχεδιασμό από τους μελετητές, προκειμένου να συζητηθεί. Και βέβαια αυτό που ζητάμε εμείς είναι την ομόφωνη απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων κατά να σεβαστούν την άποψη της τοπικής κοινωνίας και να προχωρήσουμε σε μια απόφαση κατά του καταστροφικού πεδίου βολής στη θέση Μαυρά Πέτρα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποτραπείς στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που δεν είναι αίτημα του στρατού και έχει ενταχθεί στο γενικότερο πολεοδομικό σχέδιο και έχετε ενημερωθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πιο εύκολο αυτή τη φορά να το διαχειριστείτε το θέμα? Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν θα έρθει η στιγμή προς ψήφιση, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ανοιχτό κομμάτι διαβούλευσης που μπορεί ο καθένας να μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αναφέρει, να πει την άποψή του για όλα τα θέματα. Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση που θα τελειώσει η διαβούλευση στο τέλος του έτους και μετά έρχονται τα επόμενα στάδια. Στο στάδιο που θα έρθει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει λοιπόν σύσσωμοι, θα είμαστε και εμείς εκεί, όλοι και οι τρεις κοινότητες, για να βροντοφωνάξουμε όχι στη δημιουργία του πεδίου βολής στη Μαυρόπετρα. Θεωρείτε ότι όσο πιο έγκαιρα κινηθείτε, τόσο πιο γρήγορα θα επιτευχθούν τα ανάλογα αποτελέσματα? Θεωρώ ότι έχουμε κινηθεί άμεσα. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι πιο γρήγορα. Επομένως, αναμένουμε το ψήφισμα, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν θα τεθεί αυτό ως θέμα συζήτησης. Ναι, βέβαια. Αυτό περιμένουμε. Μάλιστα. Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας ευχαριστήσω θερμά στο σημείο αυτό που ήσασταν απόψε κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το θέμα και όλες τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.